Έχει ζητήσει για τη δευτερολογία της το λόγο, κυρία Γεννηματά, που και τον έχει ως πρόεδρος του κινήματος αλλαγής. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, ήρθατε και μας είπατε σήμερα ότι μεγαλώσατε την Ελλάδα και αναρωτηθήκατε γιατί καμία άλλη κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν το έπραξε αυτό. Σας προτείνω, επειδή έχουμε επιδείξει πολύ μεγάλη σοβαρότητα και υπευθυνότητα σε αυτή την αίθουσα, ιδιαίτερα στα εθνικά θέματα, να χαμηλώσετε λίγο τους τόνους. Γιατί όλοι γνωρίζουμε, μέσα και έξω από αυτή την αίθουσα, ότι δεν αποτέλεσε ποτέ μέχρι σήμερα επιλογή των ελληνικών κυβερνήσεων η τμηματική επέκταση των χωρικών μας υδάτων και ότι αυτό συμβαίνει ακριβώς επειδή έχουν αλλάξει οι συνθήκες, επειδή διαβάστηκαν με καθυστέρηση οι συνθήκες από την κυβέρνησή σας και αναγκαστήκαμε να προχωρήσουμε σε αυτή την επιλογή που σήμερα πράγματι όλοι στηρίζουμε, γιατί όλοι αντιλαμβανόμαστε σε αυτή την αίθουσα ότι στηρίζουν τα εθνικά μας συμφέροντα. Θα έλεγα λοιπόν να διαβάσετε καλύτερα το κλίμα που υπάρχει από όλες τις πολιτικές δυνάμεις και να κατεβάσετε λίγο τους τόνους της τριαμβολογίας. Μας χρεώσατε μάλιστα ότι ανεβάσαμε τους τόνους της αντιπολίτευσης και αυτό μειώνει τελικά τη σημασία αυτού που σήμερα ψηφίζετε στην αίθουσα αυτή. Δυστυχώς θέλω να σας πω, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι εσείς μόνο σας μειώνετε τη σημασία αυτής της επιλογής, γιατί δεν την κάνετε ολοκληρωμένη. Δεν φτάνει που αναγκαστήκατε να αντιδράσετε με καθυστέρηση, όπως σας είπα πριν, αλλά ενώ έχετε τη δυνατότητα, αφού υπάρχει η συμφωνία με την Αίγυπτο, να μας έχετε φέρει σήμερα μια ολοκληρωμένη ρύθμιση που θα αφορούσε και την περιοχή πέρα γύρω από την Κρήτη και τη Συμφωνία της Αιγύπτου, δεν το κάνετε αυτό. Καθυστερείτε και είναι μπροστά σας το ξεκίνημα των διερευνητικών. Σας ρώτησα λοιπόν, με πολύ μεγάλη προσοχή, εάν προτίθεστε να κάνετε το επόμενο βήμα και αν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εν ώψη των διερευνητικών. Επιλέξατε να μην απαντήσετε. Η ερώτηση όμως παραμένει στο τραπέζι. Σας έθεσα το πολύ σοβαρό ζήτημα που αφορά την πίεση που πρέπει να ασκηθεί στην Τουρκία για να δεχθεί επιτέλους το εσωτερικό της, να ενσωματώσει το δίκαιο της θάλασσας, για να μπορεί να υπάρχει μια σοβαρή βάση για τη συζήτηση, για να καταλήξουμε με αξιώσεις, γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι προϋποθέσεις, και να μην χρεωθεί η χώρα μας, γιατί υπάρχει αυτός ο κίνδυνος στο σχεδιασμό της Τουρκίας, να μην χρεωθεί η χώρα μας πιθανά μια αποτυχία αυτών των συνομιλιών. Ούτε γι' αυτό μου είπατε τίποτα. Ίσως μετά από 10 μήνες, όπως πράξατε για την πανδημία, σκεφτείτε, ζυμώσετε στο μυαλό σας όλες αυτές τις προτάσεις μας και επανέλθετε 10 μήνες μετά για να μας πείτε ότι έχουμε δίκιο και έχουμε ξανά επεξεργασμένες προτάσεις και για τα θέματα τα εθνικά. Επίσης, δεν μας δώσατε καμία απάντηση για το ποια είναι η στάση σας και πώς πρόκειται να αντιμετωπίσετε τα θέματα που ανοίγονται μπροστά μας σε σχέση με τη διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος. Περιμένουμε και γι' αυτό να δούμε τι θα κάνετε. Και τέλος, θέλω να κλείσω με το εξής. Η δημαγωγία και ο λαϊκισμός του 11 με το αντιμνημόνιο φούντωσε όλο αυτό το κύμα της οργής. Και η χώρα το πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά. Και πρωτοστάτησαν τότε δυνάμεις όπως η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορείτε σήμερα να κάνετε κριτική, αν δεν κάνετε πρώτα αυτοκριτική, κύριε Πρωθυπουργέ. Και θα έπρεπε σήμερα να αναρωτηθούμε όλοι, ιδιαίτερα καθώς καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία, πού θα βρισκόταν η χώρα, αν δεν υπήρχε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, να βάλει πλάτη και να την κρατήσει τη χώρα αυτή μακριά από την χρεοκοπία και την έξοδό της από την Ευρώπη και την Ευρωζώνη. Σας ευχαριστώ.